Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, καθώς οι κάτοικοι την ίδια μέρα γιορτάζουν την απελευθέρωση από τους Γερμανούς αλλά και από τον Οθωμανικό ζυγό. Οι γιορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο κύριος Παυλόπουλος έφτασε στο Δημαρχείο, όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης. Το χρυσό κλειδί της πόλης, του Δήμου μας της πόλης του Λαγκαδά. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που να είστε εδώ σήμερα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Και σε πάπυρο την απόφαση του Δημοτικού, την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ιδιαίτερη τιμή για μας σήμερα. Κατά την αντιφώνησή του, δεν παρέλεψε να αναφερθεί στην ελληνικότητα της Μακεδονίας και απευθυνόμενος στα Σκόπια δήλωσε πως με ονόματα που δεν τους ανήκουν δεν γράφεται η ιστορία. Με ονόματα που δείχνουν αλυτρωτισμό δεν μπορούν να διεκδικούν ακριβώς λόγω διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου ούτε πορεία εντός Ευρώπης ούτε πορεία εντός ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ο κύριος Παυλόπουλος τόνισε ότι δεν διεκδικούμε τίποτα αλλά και δεν παραχωρούμε τίποτα. Η Τουρκία πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική, γιατί δίνει εξετάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Βασικός όρος της καλής γειτονίας και της φιλίας είναι να σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, το οποίο διεθνές δίκαιο έχουμε υπογράψει και έχουμε αποδεχτεί. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Κατά την επίσκεψή του, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα. Δείχνεται πόσο μεγάλη σημασία έχει η συνεργασία στον πρωτογενή τομέα και ιδίως στον αγροτικό τομέα που υπήρξε πάντοτε, άσχετα αν το υποτιμήσαμε και εδώ υπήρξε ένα μεγάλο λάθος, πόσο μεγάλη αξία έχει για την Ελλάδα και την προσπάθεια την οποία μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να βγει από την κρίση. Οι υπεύθυνοι της σχολής ξενάγησαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στους χώρους και τις εγκαταστάσεις και τον ενημέρωσαν για τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας της. Αμέσως μετά παρευρέθηκε και στα εγγένεια του Ξενώνα Στοργής στην Καλαμαριά για παιδιά με καρκίνο. Ο Σύλλογος Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών ολοκλήρωσε την ανέγερση του κτηρίου για να μπορούν οι συνοδοί των παιδιών να φιλοξενούνται χωρίς κόστος.